Γκάζει στην πάταξη τη εισφόρο αλλά και τη σύσπραξη ληξιπρόθεσ μονοφυλών προ τα ασφαλιστικά ταμεία, πατά το Υπουργείο Εργασία, προκειμένου να αποφύγει τελικά τόσο το ψαλίδι στι συντάξει, όσο και τι παρεμβάσει στα όρια ηλικία των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, αλλά και να καλύψει ταυτοχρόνω κενό ύψου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Σε δήλωσή του από τι Βρυξέλλε, ο Υπουργό Εργασία Γιάννη Βρούτση απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Δεν τίθεται θέμα κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Το πράσινο φω σε κατασχέσει για όσου χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, δίνει η υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τον Υπουργό Εργασία, ενεργοποιώντα το ενιαίο κέντρο ίσπραξη ασφαλιστικών οφειλών. Στόχο είναι να εισπραχθούν σε βάθο χρόνου συνολικά 10 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν σε 530.000 οφειλέτε που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕ. Αντιμέτωποι με κατασχέσει κινητή και ακίνητη περιουσία θα έρθουν ακόμη και όσοι έχουν αποπληρώσει μέρο τη οφειλή, ενώ δεν κινδυνεύουν όσοι έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσει. Η βεβαίωση τη οφειλή αποστέλλεται από το Ταμείο στο Κέντρο Ίσπραξη Οφειλών εντό 30 ημερών και στη συνέχεια ο ασφαλισμένο λαμβάνει την ειδοποίηση και έχει προθεσμία 20 ημερών, είτε για να εξοφλήσει είτε για να ρυθμίσει. Στο Κέντρο Ίσπραξη Ασφαλιστικών Οφηλών θα διαβιβάζονται ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Ο κύριο Βουτ καλύτερα να σκεφτεί πώ θα λύσει το πρόβλημα τη ενεργεια που έχει φτάσει στο 30% και όχι πώ θα εξαθλειώσει και άλλο τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη Τρίτη από τον Νοέμβριο, ενισχύονται οι διασταυρώσει μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται και των εισφορών που καταβάλλονται για πρώτη φορά σε μηνιαία βάση, ενώ στο τέλο κάθε μήνα θα ενημερώνονται οι υπηρεσίε του Υπουργείου Εργασία προκειμένου να βεβαιώνονται οι οφειλέ. Από το Δεκέμβριο στι αναλυτικέ περιοδικέ δηλώσει θα ενταχθούν και οι εισφορέ για τα υπηκουρικά ταμεία και τα ταμεία εφάπαξ. Προβλέπεται ακόμη η επέκταση του εργόσιμου και σε άλλε ομάδε περιστασιακά εργαζομένων. Το πρόστιμο των 10.550 ευρώ επεκτείνεται και στου εργοδότε που δεν δηλώνουν του εργαζόμενου του στι αναλυτικέ περιοδικέ δηλώσει. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ρύθμιση δανείων του ΟΕΚ, η καταβολή του 95% προσωρινή σύνταξη αλλά και η συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΓΑ στα 62 με 40 χρόνια. Είναι βέβαιο ότι ο περιορισμός της εισφοροδιαφυγής και η διεύρυνση της ασφαλιστικής ύλη με ισορροπημένες παρεμβάσεις που τηρούν την αρχή της αναλογικότητας είναι δικαιότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος κάλυψης οικονομικών ανοιγμάτων στα ασφαλιστικά ταμεία.